Ήθελα να σας πω καταρχήν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε όλοι εδώ. Για την Ιωάννα είναι πολύ σημαντικό το να μεταφέρετε όλο το κλίμα, το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω ότι συγκλονίστηκα πραγματικά από την κατάθεση του κύριου Κωνσταντίνου Κοντοάγγελου, του ψυχίατρού της, ο οποίος την παρακολουθεί από τον Αύγουστο και τη βλέπει κάθε εβδομάδα από τότε. Την έχει στηρίξει όσο κανείς άλλος. Πραγματικά δεν ξέρω η Ιωάννα μας αν θα ήταν εν ζωή αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος δίπλα της. Εγώ ήρθα πολύ μετά στη ζωή της. Ο κύριος Κοντοάγγελος είπε ότι στα τόσα χρόνια της ιατρικής του καριέρας έχει γνωρίσει γυναίκες και άντρες χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, χωρίς άλλα μέλη. Ποτέ δεν είχε μια τέτοια περίπτωση χωρίς πρόσωπο. Και είπε πάρα πολλά πράγματα, άλλα τα οποία φαντάζομαι εσείς θα τα έχετε δημοσιογράφει, τα οποία εμένα προσωπικά με συγκλώνησαν. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι όταν γνώρισα την Ιωάννα, όταν προσήλθα να βοηθήσω την Ιωάννα, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έμπαινε ουσιαστικά στη ζωή μου, ότι θα γινόταν μια φίλη μου, ότι θα με στήριζε σε κάποια οικογενειακά προβλήματα που πέρασα σαν την καλύτερη μου φίλη. Έχει μια νοδιοτέλεια που δεν μπορεί να περιγράψει κανείς. Και επίσης θέλω να σας πω κάτι στο οποίο δεν έχει αναφερθεί κανένας μέχρι στιγμής. Η Ιωάννα έφυγε το 2003 από την πόλη της, από το χωριό της, ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε στο οικονομικό Πειραιά 4 χρόνια, δούλευε από το πρώτο έτος, πήρε πτυχίο με επένους, έχει παλέψει όσο ο κάθε ένας από εσάς, κύριοι δημοσιογράφοι, που βρίσκεστε εδώ σήμερα, για να καταφέρει να εδραιωθεί στο χώρο της, να έχει μια εξαιρετική θέση, κάτι το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν μπορεί πια να συνεχίσει την πορεία της, τουλάχιστον προς το παρόν, την επαγγελματική. Τη στοιχίζει πάρα πολύ το ότι είναι κλεισμένη μέσα στο χρυσό κλουβί, και πρέπει να υπόκειται σε αυτές τις ατελείωτες θεραπείες, οι οποίες και αυτές δεν μπορούν να επισπευθούν, καθότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να ιαθούν όλα αυτά τα τραύματα, τα οποία δεν είναι πάνω σε υγιές δέρμα. Είναι πάνω σε μοσχεύματα από ζώο, είναι δύσκολες, είναι όροι ιατρικοί που δεν θέλω να αναφερθώ. Θέλω να σας πω ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Είναι ντροπή για όποιον αναφέρεται για την Ιωάννα με τον τρόπο που έχει αναφερθεί στο παρελθόν, να αφήνονται το παραμικρό υπονοούμενο. Είναι ένας άνθρωπος που μακάρι η κοινωνία μας να είχε κι άλλες Ιωάννες. Σαν του τη δω, θα ήταν πολύ καλύτερη. Και αυτή τη μία Ιωάννα που έχουμε πρέπει να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Ο Γολγοθάς που περνάει θα διαρκήσει πάρα πολλά χρόνια. Αρκεί να μπορέσει κάποια στιγμή να πάρει πίσω τη ζωή στα χέρια της, να μπορέσει να είναι πάλι αυτόνομη και να μην εξαρτάται από άλλους ανθρώπους, για να ζει το αυτονόητο, να είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Εσείς μιλάτε μαζί αυτό. Τι σας έχει πει, ποια είναι η ψυχολογία της αυτή τη στιγμή? Ακούστε, η ψυχολογία της είναι πολύ δύσκολη, έχει πάρα πολλές διακυμάνσεις, πολλής πόνος, κλάμα, στιγμές, μικρές στιγμές γέλιου ή χαράς, διαρκούν. Περισσότερο θα έλεγα όταν έρχονται άλλοι άνθρωποι, μητέρες και γονείς θυμάτων, γνωστών θυμάτων, όπως η μητέρα από τη Φολέγανδρο, όταν έρχονται σε επαφή μαζί της, παίρνει στιγμιαία μια χαρά ότι κάτι κάνει, ότι προσφέρει κάτι, ενώ προσφέρει σε όλους εμάς τόσα πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ιωάννα για μένα είναι ένα σύμβολο. Είμαι πολύ τυχερή που την έχω στη ζωή μου. Και εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσω να ανταποδώσω αυτό το καλό που έχει κάνει σε όλους μας. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Η στάση της κατηγορούμενης της έχει δημιουργήσει φόβο εκ νέου. Αυτό που είχε ξεπεράσει μετά από τόσους μήνες, φόβο για το μέλλον. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Σας ευχαριστώ.